Κανόνες ορθογραφίας υπάρχουν ή είμαστε υποχρεωμένοι να θυμόμαστε πώς γράφεται η κάθε λέξη? Δυστυχώς, σε αρκετές περιπτώσεις είμαστε υποχρεωμένοι να θυμόμαστε τον τρόπο γραφής των λέξεων, ιδιαίτερα εάν δεν γνωρίζουμε αρχαία ελληνικά ή εάν δεν είναι γνωστή η ετυμολογία των λέξεων. Ωστόσο, κανόνες ορθογραφίας υπάρχουν. Σήμερα θα δούμε 5 από αυτούς και θέλω να μου γράψεις στα σχόλια εάν θέλεις να ανεβάσω και άλλα τέτοια βίντεο. Κανόνας νούμερο 1. Τα ρήματα που τελειώνουν σε εύω γράφονται με έψιλον ύψιλον. Εξαιρείται το ρήμα κλέβω που γράφεται με β. Κανόνας νούμερο 2. Τα ρήματα που τελειώνουν σε ένο γράφονται με α, γιώτα. Με έψιλον γράφονται μόνο τα ρήματα μένο, δένο, πλένο και τα σύνθετα ρήματα που έχουν για δεύτερο συνθετικό τους ένα από αυτά τα ρήματα. Για παράδειγμα, επιμένω, περιμένω. Κανόνας νούμερο 3. Τα ρήματα που τελειώνουν σε έρνο γράφονται με έψιλον. Εξαίρεση αποτελεί το ρήμα παίρνω που γράφεται με αλφαγιώτα. Κανόνας νούμερο 4. Τα ρήματα που τελειώνουν σε άβο γράφονται με β. Φυσικά και εδώ υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Και επειδή μόνο για ρήματα μιλήσαμε μέχρι τώρα, ας δούμε και έναν κανόνα για τα ουσιαστικά. Τα ουδέτερα ουσιαστικά που τελειώνουν σε ίο και δηλώνουν τόπο, όταν τονίζονται στο ι της κατάληξης, αυτό το ι γράφεται με έψιλον γιώτα. Σχολείο, φαρμακείο, ξενοδοχείο. Όταν το ι της κατάληξης δεν τονίζεται, γράφεται με γιώτα. Γυμναστήριο, σπουδαστήριο. Πες μου στα σχόλια εάν θέλεις να ανεβάσω και άλλα τέτοια βίντεο.